Θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε την αύξηση που θα προκύψει στην λιανική τιμή του καφέ από την επαναφορά του ΦΠΑ στο συντελεστή 24%. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Μαγνησία Στέφανος Στεφάνου με αφορμή τις αλλαγές οι οποίες ισχύουν από σήμερα στην τιμολόγηση του καφέ όταν αυτός πωλείται στο κατάστημα ή μέσω delivery ή όταν σερβίρεται. Θα προσπαθήσουμε, για να μην ανησυχούν και οι πελάτες μας, αγαπημένοι παύλα καταναλωτές, να απορροφήσουμε και αυτή την αύξηση του ΦΠΑ. Δηλαδή, να πω ότι οι καφέδες κυμαίνονται στα καφέ από 3,5 μέχρι 4 ευρώ. Εκεί είναι έτσι μια ενδεικτική τιμή, αναλόγως και το καφέ και τις ανάγκες του και τα ενίκια του και τα λοιπά και το τι προσφορά σε καφέ, όπως είπα και πριν, αν είναι ακριβώς ή λίγο φθηνότερος. Οπότε και εκεί θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε την αύξηση του ΦΠΑ όσο μπορούμε, αρκεί και ο κόσμος να μας τιμάει με την παρουσία του, να κάνει κατανάλωση. Γύρω στα 2 ευρώ πωλείται ο καφές από τα καταστήματα take away ή μέσω delivery, καθώς ο ΦΠΑ παραμένει στο 13%, ενώ ακόμη και πάνω από τα 4 ευρώ και 30 λεπτά ανεβαίνει η τιμή του σερβιριζόμενου καφέ, καθώς ο σχετικός ΦΠΑ επανέρχεται από σήμερα στο 24%. Μένει το 13% του καφέ όσον αφορά το ΦΠΑ, το 13% στους καφέδες που δίνονται take away ή delivery, με αποτέλεσμα, όπως ήταν πριν, εμείς σε αυτό το κομμάτι να μείνουμε στις ίδιες τιμές, δηλαδή να ξέρει ο κόσμος γύρω στα 2 ευρώ είναι ο take away καφές, ο σερβιριζόμενος καφές, στο τραπέζι δηλαδή για τον καταναλωτή, είναι στο 24%. Η αλλαγή στον ΦΠΑ αναφορικά στην τιμή πώλησης του σερβιριζόμενου καφέ προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης. Γιατί να φτάσει, ας πούμε, 20 με 30% πάνω ο καφές από τα μαγαζιά μας ο σερβιριζόμενος και δεν έχει φτάσει ο μισθός 30%. Ενώ έχει φτάσει, θα πω και κάτι άλλο για να συμπληρώσω, η αύξηση των προϊόντων. Είτε είναι στο σούπερ μάρκετ για την οικογένειά μας, είτε είναι αναλώσιμα που χρησιμοποιούμε στις καφετέρειες, στην εστίαση και γενικότερα. Άρα αυτό είναι ένας προβληματισμός που πρέπει να το δει η κυβέρνηση.